Γεια σε όλους, Τσουνάμι εδώ, και επειδή όλοι μου λέτε ότι θέλετε να δείτε content από το Arcade, θα κάνω έτσι ένα χαρακτήρα να δείτε λίγο στην αρχή πως ξεκινάει, πως είναι. Εγώ θα θέλω να δοκιμάσω ένα tank, ένα battle rage πως είναι, και θα το δείξω λίγο από την αρχή για να δείτε. Τον έχω κάνει έτσι λίγο το πρόσωπο του περίεργο, το έκανα γρήγορα για να δείτε λίγο πως ξεκινάει, πως είναι το παιχνίδι και τα λοιπά. Να δείτε γενικά gameplay από Arcades. Λοιπόν, δεν αφήνω τα βίντεο. Φορτώνει 100%. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ σου δίνει, σου δείχνει τα tutorials. Τα αφήνω εγώ, δεν τα θέλω. Λοιπόν, εδώ πάνω δεξιά είναι το map. Αυτός εδώ είναι ο χαρακτήρας μου. Όλους τους χαρακτήρες σου δίνει... Τι είναι αυτός, 33 level. Σε όλους τους χαρακτήρες δίνει ένα bow και ένα sword για αρχή. Λοιπόν, για να δω. Εδώ είναι το inventory με το Yota. Με το P, τι κάνει, public farm, όχι. Με το Omicron είναι τα craft. Όλα αυτά που βλέπετε είναι crafting. Έχει ενδιαφέροντα craft, fishing και τα λοιπά, που το fishing, να πω, είναι ένα παιχνίδι ολόκληρο μόνο του. Για να δω λίγο. Με το νη είναι το marketplace. Δεν έχει κάτι για να πούμε ότι είναι pay to win, καμία σχέση. Με το μη ανοίγει το map. Είμαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ. Ξεκινάει αυτό εδώ, στο νουία. Κάτσε μήπως βρω. Ποιο είναι? Όχι inventory, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Με το L είναι το quest log. Με το K είναι τα skill. Λοιπόν, με το C είναι το character info. Μπορούμε να δούμε ότι φοράω cloth αυτή τη στιγμή, και ας είμαι battle rage. Τα στατιστικά μου και τα λοιπά. Πάμε να πάρουμε το πρώτο quest. Ωραία. Αν πατήσεις δύο φορές W, τρέχει. Δεν είναι με το shift. Λοιπόν, και αυτό εδώ, οπα, και αυτό εδώ βλέπουμε είναι quest. Accept. Εδώ δίνω το άλλο που πήρα, το αρχικό. Μου δίνει ένα ποτάκι. Και τώρα μου λέει να σκοτώσω 3 αλεπούδες. Το αρχίζω με bow, και όταν έρθει κοντά του κάνω το skill και το σκοτώνω. Έτσι να πουλάρουμε κι άλλο. Τα σκοτώνει γρήγορα για αρχή. Με το F παίρνει όλα τα loot. Level 2. Βλέπουμε πόσο γρήγορα ανεβαίνει level. Γενικά δεν θα σας πάρει πολύ καιρό να πάτε max level, που αυτή τη στιγμή είναι στα 50 level το... Οπα. Αυτή τη στιγμή είναι στα 50 level το cap. Στην Κορέα πάει μέχρι 55. Το παιχνίδι έχει κάνει release 2 χρόνια στην Κορέα. Και έτοιμο. Βλέπουμε εδώ στο map έχει αυτό το πράσινο σηματάκι, το θαυμαστικό, που είναι για να το παραδώσουμε. Όχι, είναι το κόκκινο για να το παραδώσουμε. Εδώ είναι άλλο quest. Νομίζω το story είναι αυτό. Θα το δούμε τώρα, το τσεκάρω μαζί σας. Όταν τρέχεις τελειώνει το mana. Όταν τελειώσει το mana δεν τρέχεις. Δηλαδή το κάνεις σαν spell. Βλέπουμε εδώ πέρα. Να δείτε αυτό που σας έλεγα, όταν τρέχεις. Ωραία.
Δίνω γι' αυτό. Παίρνουμε επόμενο. Γενικά είναι έτσι σε μια σειρά τα quest και δεν σε πολύ φορτώνει σχέση με άλλα παιχνίδια. Και σου δείχνει ότι σε αυτή την περιοχή έχει να κάνεις collect τα κρέατα. Πάμε να δούμε. Το παιχνίδι έχει πολύ κόσμο και γενικά δοκιμάζουν κλάς, γιατί είμαι στον Ωμέγκα αυτή τη στιγμή και πήρα το πρώτο skill μου. Αυτό πρέπει να το δείτε. Πατάμε open skills και σου λέει τώρα, αυτό είναι το πρώτο μου tree που διάλεξα, το battle rage. Στα 5 level θα πάρω το δεύτερο και στα 10 level θα πάρω το τρίτο tree, αν κάνω τους συνδυασμούς μου. Προς το παρόν θα πάρω αυτό το skill. Εδώ που το πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη τι κάνει. Θα μπούμε λίγο πιο βαθιά. Είναι μιλή ο χαρακτήρας, έτσι. Να δούμε. Ωραίο αυτό το σκυλ, μου αρέσει. Σκοτώσω γι' αυτό εδώ. Λοιπόν, τι θα είναι τώρα η μεγάλη διαφορά του free user από ότι ο άλλος που θα πληρώνει συνδρομή? Λοιπόν, εδώ αριστερά κάτω βλέπουμε τα labor points. Κάθε 5 λεπτά παίρνω 10 labor points εγώ που το έχω αγοράσει το παιχνίδι και είναι αυτή τη στιγμή σαν να έχω συνδρομή. Ο άλλος που θα παίρνει, που θα είναι free, θα παίρνει 5 πόντους στα 5 λεπτά. Επίσης εγώ που είμαι με συνδρομή που το έχω αγοράσει το παιχνίδι, θα παίρνω 5 πόντους όταν είμαι offline, τα 5 λεπτά νομίζω. Οπότε αυτό θα καπάρει και θα έχω να τα ξοδέψω σε τι. Θα σας πω σε τι. Ό,τι και να κάνεις gather και τα λοιπά, χρειάζεσαι labor πόντους. Να χτίσεις κάτι θες labor πόντους, να κάνεις craft θες labor πόντους. Όχι πως με περιορίζει τον free user, το free player, σε κάτι αυτό το πράγμα. Απλώς εγώ θα έχω να ανέβω πιο γρήγορα, ενώ ο άλλος θα πρέπει να είναι συνέχεια μέσα και να μαζεύει πόντους. Αυτά που με ρωτάτε. Παίρνω κουεστάκια. Α, λοιπόν, πού το βλέπουμε ότι εδώ πέρα πως γίνεται το repair. Έρχεσαι στο NPC και σου λέει πάτα F για να ανοίξει το shop, πάτα G για να κάνεις repair το gear σου και πάτα αυτό για να ανοίξει, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, να σας πω για να είμαι ειλικρινής. Εδώ βλέπουμε το inventory μας, μπορεί να πατήσεις αυτά για να τα δεις ανακατηγορίες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα δεντράκι. Τι είχαμε και μεγάλωνε και μας βγάζει F. Δείτε τώρα τα labor points. Το κόβει. Μαζεύω εγώ. Και χάλασε ένα πόντο. Θα δούμε να πέσει κιόλας. Α, τα μικρά δεν πέφτουνε, τα μεγαλύτερα δέντρα πέφτουνε. Και πήγε, κατευθείαν πήρε ένα πόντο, εντάξει. Λοιπόν, να μαζέψω μερικά δεντράκια. Κάνει εδώ ότι τα κόβει. Να κόψω και αυτό αφού είναι έτοιμο. Αυτό φάνηκε να κόβεται στην αλήθεια. Το βλέπουμε πως κόβεται. Και γενικά πρέπει να έχεις λίγο την προσοχή σου και να βλέπεις το τοπίο πως είναι για να μαζεύεις φυτά, δέντρα. Οπ, κάτι είδα εδώ. Βλέπουμε τώρα εδώ. Αυτό είναι ένα λουλουδάκι που θα είναι full έτοιμο
σε 12 minute. Να πω ότι 4 ώρες real time είναι 24 ώρες του παιχνιδιού. Το βλέπουμε εδώ πάνω. Τι ώρα είναι στο server κτλ. Τι είναι αυτό. Α, εδώ πειράζει το map, το κάνεις πιο μεγάλο, πιο μικρό. Θα τα αφήσω. Α, κάτι ξέχασα πίσω. Έχω να φυτέψω sapling. Και αυτό εδώ είναι iron. Μπορούμε να το μαζέψουμε. Βλέπουμε τα labor points, πώς πάει το πράγμα. Ήμασταν τυχεροί και μπορούμε να το ξαναλουτάρουμε. Ωραία. Τα έχω εδώ στο inventory. Αυτά είναι από το iron και η πέτρα, και αυτά είναι τα ξύλα. Λοιπόν, το quest μου λέει να κάνω plant. Θα το κάνω εδώ στην τύχη. Δεν έχει σημασία. Και πήγαμε 4 level κιόλας. Σε λίγο θα μεγαλώσει και θα μπορεί να το κόψει κάποιος άλλος που το βρει. Πάμε να το παραδώσουμε. Τώρα, πόσο θα κάνει η συνδρομή. Λογικά θα κάνει όσο όλα τα ΜΜΟ στην Ευρώπη, 12-13 ευρώ. Στην Αμερική κάνει 12 δολάρια ο ένας μήνας, αλλά εδώ με τους φόρους και τα λοιπά πάει γύρω στα 12-13 ευρώ. Κάτι φήμες λένε για 8, αλλά δεν νομίζω, γιατί με τους φόρους στην Ευρώπη γίνεται ένα μπάχαλο. Συνεχίζουμε. Να πάμε παραδώσουμε εδώ, και εδώ είναι το σαν main, σαν story quest να το πούμε έτσι. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να βλέπετε το βίντεο μέχρι αυτή τη στιγμή. Κάντε ένα like αν σας αρέσει και κάντε ένα subscribe αν βλέπετε πρώτη φορά το κανάλι μου. Επίσης κάτω στην περιγραφή από το βίντεο θα έχω και το fanpage μου στο Facebook, που θα μπορείτε να ενημερώνεστε εκεί πέρα και για live stream που θα υπάρξουν και giveaway. Και αν βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο και δεν έχει τελειώσει η κλήρωση, δίνω 3 κλειδάκια για το Arcade, για αυτό το παιχνίδι που παίζω. Λοιπόν, τώρα θέλει να σκοτώσουμε εδώ κάτι αρκούδες. Τις ξεκινάω με bow. Να τους κατεβάσω λίγο το live. Έρχεται κοντά. Σπαμάρω το 3. Σπαμάρω το 4. Κόβει πολύ. Ωραία. Αυτός ο χαρακτήρας προορίζεται για tank. Θέλω να δω πως είναι τα tank. Λοιπόν, λουτάρω. Κάναμε και ένα critical και άλλο critical. Βλέπουμε ότι το δείχνει έτσι με πιο μεγάλο είναι critical. Κόμπο έκανα. Ωραία, τέλεια, super. Και πάμε να πάρουμε το επόμενο quest. Έχω μείνει από μάνα, δεν μπορώ να τρέξω. Και βλέπουμε. Μιλάμε εδώ, το παραδίδουμε. Α, λοιπόν, δείτε τώρα εδώ quest. Δείτε. Μου λέει ότι πρέπει να βρω μια κούκλα. Και η κούκλα είναι στα δέντρα πάνω. Οπότε σκαρφαλώνεις σε ένα δέντρο. Έχει και τέτοια. Ναι. Σκαρφαλώνεις. Και βλέπουμε την κούκλα. Σε όλα έχει μια κούκλα, εντάξει, δεν είναι θέμα αυτό. Και κατεβαίνουμε τώρα. Ωραίο κουεστάκι, εμένα μ' άρεσε. Λοιπόν, αυτό είναι το buff πάλι που έλεγα και πριν. Α,
Να πω επίσης ότι ο free θα έχει 3.000 εδώ πέρα που λέει στα 5.000 το cap ή 2.000 για cap. Εγώ έχω 5.000. Κάπως πρέπει να βγάλουν και αυτοί 5 level λοιπόν. Μου λέει τώρα να διαλέξω το δεύτερο τρίμου. Defense, Auramancy. Αυτά τα δύο μπορώ να πάρω προς το παρόν. Θα πάρω defense. Αυτά μου τα προτείνει. Θα πάρω defense. Θα βάλω εδώ το passive. Να έχω ένα passive. Όταν κάνω melee attack να έχω 5% παραπάνω. Και τώρα κάνουμε config. Μας λέει και με ποια skill κάνει combo. Ωραία, παίρνω και αυτό. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε εδώ να δείτε gameplay από arcades. Μόνο για την πάρτι σας. Να πω ότι πρόσφατα φτάσαμε τα 100 likes στο fan page στο Facebook και σας ευχαριστώ πολύ. Ανέβασα και μια φωτογραφία, όποιος πάει θα τη δει, για πάρτι σας. Λοιπόν, πάω να μαζέψω. Κάτσε να φάω και αυτό μία. Να δούμε και στην πράξη τι κάνει το καινούριο skill. Λοιπόν, αυτό εδώ θέλει 50 minute. Αυτό εδώ όμως μπορώ να το μαζέψω από τώρα. Το κάνω gather. Άσε με. Όχι, δεν θέλω να το χαλάσω. Και γενικά πρέπει αυτό που σας έλεγα, να έχετε λίγο το νου σας στο περιβάλλον και να μαζεύετε ξύλα και iron και τα λοιπά και τα λοιπά και λουλούδια που θα σας χρειαστούν για πιο μετά και για τα craft σας. Πληθώρα από craft. Σίγουρα πρέπει να ασχοληθείτε με κάποιο από τα επαγγέλματα, το profession, στα craft. Λοιπόν, εδώ θέλει να κάνουμε κάτι. Τι θέλει? Κάτι token λέει. Αν πως είναι από αυτούς. Λοιπόν, το αρχίζω range. Έρχεται κοντά, το κάνω αυτό το spell. Ωραία. Ναι, αυτή τα δίνουν. Έλα, κόμπο. Άλλο ένα token να μαζέψουμε. Γράψτε μου τη γνώμη σας, πως σας φαίνεται το παιχνίδι, αν θα τα αγοράσετε. Έχουμε και guild να ξέρετε, ελληνικό guild. Ελπίζω να έρθετε στο παρεάκι μας. Η οργάνωση υπάρχει, θα βάλω και link για το site μας, το Acropolis Guild, για όποιον ενδιαφέρεται. Θα να πω και χίλια ευχαριστώ στο Arcade Ελλάς και στο Arcade το ελληνικό, το άλλο fanpage στο Facebook. Θα τα έχω όλα ένα link στο description και αυτή τη στιγμή μου λέει τι να διαλέξω. Μου λέει να πάρω bow, ασπίδα, τι είναι αυτό, ή σπαθί. Θα πάρω αυτό εδώ. Α, τι γίνεται, accept. Τα πήρα και τα τρία. Ναι. Το κάνεις Identified ήτανε. Λοιπόν, δείτε τώρα. Ας πούμε, δείτε τα labor points μου. Θέλει 5 labor points. Δηλαδή ένα πεντάλεπτο από το free user για να το κάνετε identified. Staff, δεν θέλω staff.
Short, βλέπουμε τα στατιστικά. Όχι, αυτό είναι κακό short. Ωραία. Αυτό είναι short, αλλά τι είναι, two hand. Ωραία, τα έβαλα. Συνεχίζουμε, δεν θέλω staff. Δεν παίζω μάγο. Και λέει να γιουζάρω αυτό εδώ, το ghost. Πού θέλει το γιουζάρω τώρα? Δεν θυμάμαι. Α, να γιουζάρω τα ghost, τα φαντάσματα. Με αυτό το γιουζάρα. Για να δούμε, θα γίνει κάτι. Εξαφανίστηκε το ghost. Πάμε να το παραδώσουμε. Ωραία. Αχ, τώρα είναι που μου λέει. Λοιπόν, ασπιδούλα. Καινούρια, δείτε τα labor πως κατεβαίνουν. Να κάνουμε γι' αυτό identified. Τι είναι αυτό? Θα το βάλω. Έχει και άμα το γιουζάρεις λέει. Πάμε να δούμε και αυτό. Bow. Τέλεια. Και κατευθείαν κάναμε upgrade στα weapon μας. Αν θυμάμαι καλά, τα επόμενα quest του είναι gear. Ελπίζω να μην βαριέστε και να κάθεστε να το βλέπετε. Εγώ για την part σας τραβάω βιντεάκι, δεν με νοιάζει πόση ώρα θα βγει, ίσως το κάνω και σε μερικά parts. Μάλλον αυτό θα κάνω. Και εδώ θα τελειώσει το part 1. Θα συνεχίσω με part 2. Δείτε από το κανάλι, αν δεν έχω annotation, θα το έχω λογικά κάτω στο description το part 2 και συνεχίζουμε.